Δέχομαι την Επιτροπή των Ανθρώπων των Λαϊκών Αγορών, δηλαδή τους δικούς μας ανθρώπους, τους ανθρώπους που κάθε Τρίτη στην Λαϊκή των Σερών και τις υπόλοιπες μέρες στον υπόλοιπο νομό, διότι μας ενδιαφέρει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, είναι οι άνθρωποι που είναι κοντά μας και δίπλα μας. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι πραγματικά, όσον αφορά το θέμα αυτό, η κυβέρνηση έχει αργήσει να απαντήσει στο θέμα αυτό. Βεβαίως δεν υπήρχε λύση και πριν. Και το έχουμε πει και έχουμε συζητήσει και έχουν επισκεφθεί και τον Γενικό Γραμματέα του Προεδρείου και έχουμε συνεννοηθεί. Πρέπει να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρχει καθαρή λύση, διαφάνεια, έτσι και αυτοί οι άνθρωποι να ξέρουν να προγραμματίσουν τη ζωή τους. Και τα αιτήματά τους όσον αφορά τον προγραμματισμό, όσον αφορά το νοικοκύρεμα των λαϊκών αγορών, εμάς μας βρίσκουν θετικούς και φυσικά θα είμαστε δίπλα τους και κοντά τους. Δεν το λέω αυτό για να τους κάνω το κέφι. Πρέπει να μπει τάξη στις λαϊκές. Υπάρχει καταρχήν ένα θέμα όσον αφορά το νομικό πλαίσιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι την κύρια διαχείριση την έχουν οι Δήμοι, η Δημοτική Αστυνομία, τα τέλη κτλ. Εμείς προκυρήσουμε τις θέσεις με τις οποίες οι Δήμοι κρίνουν αναγκαίες για να συμπληρωθούν αυτές οι θέσεις. Άλλη εμπλοκή δεν έχει περιφέρεια. Έχει όμως εμπλοκή στην εύρυθμη λειτουργία του νομού, στην εύρυθμη λειτουργία και της πόλης. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να τους ακούσουν αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ δεν λέω να υιοθετήσουν όλα τους τα αιτήματα, αλλά πρέπει να τους ακούσουν. Είναι οι άνθρωποι, σας λέω, που είναι κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο και πρέπει να τους σεβαστούμε αυτό. Να αποσυρθούν αυτές οι διατάξεις που. Καταρχήν, σας έχω πει, εγώ δεν κάνω κυβερνητική πολιτική, ούτε κάνω τον άνθρωπο ο οποίος τα βρήκε όλα έτοιμα. Ξέρετε ότι θα ακούσουν πολλά ωραία λόγια για να τους χαϊδέψουν τα αυτιά κτλ. Ούτε στο προηγούμενο καθεστώς από την προηγούμενη κυβέρνηση εδώ έχει λύση και ακόμα είναι σε εξέλιξη στην κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη να δώσει λύση. Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι πρέπει να τους ακούσει. Και αφού τους ακούσει, νομίζω ότι θα δοθεί λύση.